Την ομαρχιακή τους συνέλευση κάνουν αύριο τα στελέχη του Πασόκ στο Νομό Εύρου. Η συνέλευση γίνεται στο πλαίσιο της εκλογής των νέων οργάνων του κόμματος. Παρά τα χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνει το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, τα στελέχη του κόμματος επισημαίνουν πως όσοι παρέμειναν στο κόμμα πρέπει να βαδίσουν ενωμένοι και να κάνουν τόπο για να ανεληχθούν τα νεότερά τους μέλη. Τις ορισμένες διαδικασίες βάσει του καταστατικού τους ξεκινούν στο Πασόκ εν ώψη της εκλογής των νέων οργάνων του κόμματος. Η νομαρχιακή συνέλευση αναμένεται και στην Αλεξανδρούπολη, με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ του Νομού Εύρου Θανάση Ράσιο να καλεί τα μέλη του κόμματος να στηρίξουν τη διαδικασία. Γίνεται αύριο Κυριακή, ώρα 11 στο Γκρεκοτέλ, η καθιερωμένη, η βάση καταστατικού νομαρχιακή συνέλευση στην εν ώψη της διαδικασίας εκλογής νέων οργάνων στο Πασόκ. Την άλλη Κυριακή θα κληθούν τα μέλη του Πασόκ που ψήφισαν, και αυτό να το τονίσω, τα μέλη του Πασόκ που εγγράφηκαν στα Μητρώα και ψήφισαν για τους συνέδρους. Αυτοί έχουν δικαίωμα, για το συνέδριο δηλαδή, για να εκλογεί το συνέδριο, αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου για τα κομματικά όργανα που θα γίνει η διαδικασία την άλλη Κυριακή στις 9 του μηνός. Η μεγάλη πτώση της κοινωνικής απήχησης του Πασόκ είναι δεδομένη και απολύτως γνωστή και στα μέλη του κόμματος. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός το εκλαμβάνουν ως μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία ώστε το Πασόκ να ανοίξει το δρόμο για νέα μέλη που θα φέρουν νέες ιδέες και προτάσεις. Ενδιαφέρον γενικότερο βλέπετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα ποσοστά του Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε έχουν πέσει πάρα πολύ από τα επίπεδα του παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το ενδιαφέρον δεν είναι το ίδιο που ήταν παλιά, δεν υπάρχει αυταπάτη, ξέρουμε που είμαστε και τι γίνεται. Εκείνο που βλέπουμε και αυτό που λέμε στους φίλους και στον κόσμο και στα μέλη του Πασόκ, αυτοί που είναι δηλαδή, που έχουν μείνει ακόμα στο Πασόκ, ότι είναι μια ευκαιρία να δώσουμε τόπο σε ανθρώπους νέους και στην ηλικία αλλά και στην νοοτροπία, για να μπορέσουν να αλλάξουν αυτά που δεν προλάβαμε ή δεν μπορέσαμε ή δεν θελήσαμε να αλλάξουμε εμείς μέσα από τη δική μας οπτική γωνία που βλέπαμε τα πράγματα. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές, οι προκλήσεις όμως είναι πάρα πολύ μεγάλες.